Είναι μια κινητοποίηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη μας. Έχουν αγκαλιάσει αυτή την κινητοποίηση γιατί γίνεται για πραγματικά προβλήματα που έχει και ο Δήμος Πατρέων αλλά και εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων. Διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση για την ανταποδοτικότητα για τις υπηρεσίες του Δήμου, μόνιμο προσωπικό προσλήψεις για μια πόλη η οποία έχει ρημάξει στην ανεργία και στην φτωχοποίηση. Το μήνυμα της κινητοποίησης του Σαββάτου είναι ένα. Ότι ο λαός μας απαιτεί αυτά που δικαιούται. Ο λαός μας απαιτεί να του επιστραφούν αυτά που πληρώνει, αυτά που παράγει, και αυτό είναι και ένα δίκαιο αίτημα. Για το παράδειγμα της πόλης μας, τα 93 εκατομμύρια που δικαιούται είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν από το λαό. Ανταυτού παίρνουμε το λιγότερο από το 1 τέταρτο των χρημάτων. Πώς θα διπροκοπεί ο τόπος μας με αυτά τα τόσα λίγα χρήματα? Από την άλλη, αυτή η φορολογιστία δεν είναι μόνο λογική αυτής της κυβέρνησης, είναι λογική του συστήματος, το οποίο συνεχώς πλουτίζει από τους φόρους των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αφενός, και από την άλλη βρίσκει ως πεδίο κερδοφορίας τις ανάγκες του λαού μας. Ατροφούν τους μηχανισμούς του δημοσίου, προκειμένου αυτοί να γίνουν βορρά στα χέρια των καπιταλιστών. Εμείς έχουμε ένα σωρό αιτήματα σαν ΑΓΙΑ, σαν σύλλογος, την ανάπλαση του παραθαλάσσιου μετόπου, την υπογειοποίηση του τρένου, την ανέγερση σύγχρονου νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακού σταθμού για να εξυπηρετούν οι λαϊκές οικογένειες. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Πώς θα διπροκοπεί ο τόπος μας? Ένα είναι το σίγουρο, ότι οι άνθρωποι του πνεύματος, οι άνθρωποι της επιστήμης, οι άνθρωποι της τεχνικής εργασίας έχουν πλέον τη δύναμη και την εμπειρία να οργανώσουν τη δουλειά τους, και αν έχουμε αυτά που δικαιούμαστε, θα χτίσουμε την πόλη μας αυθημερών. Πώς βλέπετε τη συμμετοχή, πώς προχωράει, πώς οργανώνεστε, αν θέλετε, σαν σύλλογος για την παρουσία σας το Σάββατο στην Αθήνα? Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη ψήφισμα, το οποίο απάρθηκε συλλογικά μέσα από το διοικητικό μας συμβούλιο. Έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη γειτονιά. Έχουμε ενημερώσει τους επαγγελματίες της πόλης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, καθώς τα αιτήματα είναι κοινά. Προέκυψαν με τη συμφωνία όλων των δυνάμεων της περιοχής μας. Έχουμε οργανώσει ένα λεωφορείο το οποίο θα παρευρεθεί στο Σύνταγμα. Θα ακολουθήσουν γιοταχή από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που θα ακολουθήσουν τη μηχανοκίνητη πορεία. Και πάμε δυναμικά. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλους αυτούς που θέλουμε μαζί μας, διότι δραστηριοποιούνται και στην πόλη και είναι δύσκολο, αλλά ξέρουμε ότι είναι πολλαπλάσιοι αυτοί που μας στηρίζουν και πανελλαδικά. Και πιάζουμε εμείς τη Δημαρχία και ο Δήμαρχος μας λέει: εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Τα λεφτά είναι το αποτέλεσμα να είναι πολύ λίγα, οπότε δεν μπορεί να φτιάξει έργα. Θέλετε, λέει, να αποκτήσετε αυτά τα πράγματα, πρέπει, λέει, να παλέψετε. Και εμείς τον λέμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να έρθουμε κοντά, Δήμαρχε. Θα είστε το Σάββατο στην Αθήνα? Ναι, θα είμαι μαζί.